με ανίσχε σι λέγω εγέφυγε. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου κυρίου Νικοδήμου, και με τις ευχές των πατέρων του ναού μας, αδελφοί μου, θα προσπαθήσω να μεταφέρω μερικά από τα πολλά μηνύματα της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Την συνάντηση δύο ποριών ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Δύο πορείες τελείως διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά και τελείως διαφορετικές από τις πορείες τις οποίες γνωρίζουμε και βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δύο πορείες που συναντήθηκαν στην πόλη Ναΐν, δύο πορείες, η μία πορεία χαράς, η άλλη ήταν πορεία λύπης. Η μία πορεία είχε ως αρχηγό της τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, τον Κύριό μας, η άλλη πορεία είχε ως αρχηγό της τον θάνατο. Η μία πορεία την αποτελούσαν ο Κύριός μας με τους μαθητάς του και πλήθος από κόσμο, η δε άλλη πορεία, η οποία έβγαινε από την πόλη Ναΐν, την αποτελούσε κεντρικό πρόσωπο, ήταν μια χαροκαμένη μάνα, η οποία πριν λίγα χρόνια είχε συνοδεύσει τον άντρα της στα μνήματα και τώρα συνοδεύει το μοναχογιό της. Το μοναδικό της στήριγμα το συνοδεύει στον τάφο και συμπαρίστανται σε αυτή την χείρα γυναίκα όλος ο λαός της πόλης Ναΐν. Εκεί λοιπόν έγινε η συνάντηση και ο Κύριος απευθύνει δύο προσταγές. Η πρώτη προσταγή που απευθύνει, την απευθύνει σε αυτή τη χαροκαμένη μάνα. Τι της λέει? Μη κλαίε. Μην κλαις. Μα θα πει κάποιος, Κύριε, λες σε αυτή τη μάνα τη χαροκαμένη, λες να μην κλαις. Διότι έχασε τον άντρα της, έχασε το μοναδικό της στήριγμα. Εσύ, Κύριε, όταν έμαθες ότι πέθανε ο φίλος σου, ο Λάζαρος, έκλαψες, δάκρυσες, ενώ ήξερες ότι σε λίγο θα τον αναστήσεις. Και λες τη γυναίκα αυτή να μην κλαίει. Η δεύτερη προσταγή, την οποία είπε ο Κύριος, την απίφθινε στο νεκρό παιδί. Οι βαστάζοντες έστησαν, λέει ο Ευαγγελιστής. Αυτοί που κρατούσαν το φέρετρο, σταμάτησαν. Ακούμπησαν το φέρετρο κάτω και τότε ο Κύριός μας ακούμπησε με τα Άγια χέρια του, ακούμπησε τη σωρό αυτό το παλικάρι και του δίνει την προσταγή. Ναι ανίσχε, συλλέγω εγέρθητη. Και αμέσως το παιδί σηκώθηκε, επανήλθε το πνεύμα του, επανήλθε η ψυχή του και το έδωσε ο Κύριος ζωντανό στη μητέρα του. Στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής από σιωπά δεν αναφέρει τις ευχαριστίες της μάνας προς τον Χριστό μας, δεν αναφέρει ότι τα δάκρυα της λύπης του θρήνου έγιναν πλέον δάκρυα χαράς, αντικρίζοντας ζωντανό το παιδί της, αλλά βλέπουμε όλα αυτά τα αποσιωπά ο Ευαγγελιστής για να αναφέρει μόνο τρία πράγματα. Τι είπε ο λαός, πώς είναι το θαύμα ο λαός ο οποίος ακολουθούσε αυτό το νεκρό παιδί. Τρία πράγματα. Το πρώτο που είπε ο λαός ήταν «εδόξασε τον Θεό». Θυμηθείτε και ο λεπρός Σαμαρίτης όταν είδε ότι θεραπεύθηκε, το πρώτο που έκανε ήταν να δοξάσει τον Θεό. Δεν ήξερε ο Σαμαρίτης ούτε αφού ο λαός της να είναι ότι ο Χριστός απέναντι είναι Θεός. Γι' αυτό πρώτα δοξάζει τον Θεό και μετά δοξάζει τον Ευεργέτη. Αυτό τι μας λέει, αδελφοί μου, ότι ό,τι έχουμε, ό,τι μας δίνει ο Κύριος μας, θα πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Το δεύτερο που είπε ο λαός της να είναι, προφήτης μέγας εγίγερται εν ημίν. Γιατί το είπε αυτό ο λαός? Γιατί ο λαός ήξερε
ένα θαύμα της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ήταν παρομοιότυπο με το θαύμα της Αναστάσεως της Χείρας, του παιδιού της Χείρας στην Αΐν. Ήξερε το θαύμα που έκανε ο προφήτης Ηλίας στα Σερεπτά στον γιο μιας Χείρας. Το ανέστησε ακριβώς παρομοιότυπο, γι' αυτό και λένε, νόμισαν ο όχλος της Ναΐν, νόμισε ο λαός ότι προφήτης νέος, ένας νέος προφήτης εμφανίστηκε στον κόσμο. Και το τρίτο που είπε ο λαός της Ναΐν, είπε ότι επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού. Πώς είδε το θαύμα της Αναστάσεως του γιου της Ναΐν, το είδε σαν επίσκεψη Θεού. Αυτό, αδερφοί μας, τι μας λέει? Ότι και εμείς, ό,τι και να μας συμβεί στη ζωή μας, είτε καλό, είτε άσχημο, είτε λυπηρό, θα πρέπει να το παίρνουμε, να το εξηγούμε στη ζωή μας ως επίσκεψη Θεού. Αδερφοί μου, αν υπάρχει μια λέξη την οποία φοβάται και τρέμει ότι την ακούει ο άνθρωπος, είναι η λέξη θάνατος. Και μάλιστα πολλοί χτυπάνε και ξύλο να φύγει ο θάνατος. Και όμως αυτή η τρομερή λέξη, η λέξη θάνατος, για πρώτη φορά ακούστηκε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Ακούστηκε μέσα στον παράδεισο. Και αυτή η λέξη θάνατος βγήκε από τα χείλη όχι ανθρώπου, βγήκε από τα χείλη του ίδιου του Θεού. Όταν ο Θεός εθέσπισε τον θεσμό της νηστείας μέσα στον παράδεισο, στους πρωτοπλάστους, και τους είπε, θα φάτε από όλα τα δέντρα, μόνο από το δέντρο της γνώσης, το κλούβι του κακού, δεν θα φάτε, γιατί αν παραδείτε την εντολή μου, λέει ο Θεός, θανάτω αποθανείστε. Θα πεθάνετε. Και πράγματι αυτό έγινε. Όλοι παρέβησαν την εντολή του Θεού, διώχθηκαν από τον παράδεισο οι πρωτόπλαστοι, αλλά ποιος ήταν ο θάνατος που είπε ο Κύριος ότι θανάτω αποθανείστε? Ήταν, αδερφοί μου, ο πνευματικός θάνατος. Το πρώτο είδος θανάτου το οποίο αντιμετώπισε ο άνθρωπος είναι ο πνευματικός θάνατος. Δηλαδή η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό. Και ενώ ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αθάνατο και άφθαρτο, γι' αυτό μες στον παράδεισο δεν υπήρχαν ιατρία, δεν υπήρχαν γιατροί, δεν υπήρχαν φάρμακα, διότι ο άνθρωπος ήταν άφθαρτος και αθάνατος. Και μετά την αμαρτία έγινε φθαρτός και θνητός. Αλλά πώς όμως θα καταλάβει ο Αδάμ και η Εύα ότι όντως έγινε κάτι, μια αλλαγή, ότι έγιναν φθαρτοί και όχι αιώνιοι? Λοιπόν, ο Κύριος προνόησε να μην πεθάνουν πρώτα, ο πρώτος θάνατος να μην είναι ούτε του Αδάμ ούτε της Εύας, αλλά να είναι ενός από τα παιδιά τους. Ο πρώτος θάνατος ήταν ο θάνατος, η δολοφονία του Άβελ. Και τότε είδαν οι πρωτόπλαστοι, είδαν το παιδί τους να είναι φθαρτό, σκολίκων βρώμα και δυσοδεία, και είδανε ότι δεν ήταν αιώνιος. Είδαμε το πρώτο είδος του θανάτου και μετά το σωματικό θάνατο, το δεύτερο είδος του θανάτου. Υπάρχει όμως, αδερφοί μου, και ένα τρίτο είδος θανάτου, ο οποίος είναι καλός θάνατος. Δεν μιλάω για την ευθανασία όπως αναφέρεται στον κόσμο, αλλά αναφέρομαι στον θάνατο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, που λέει «νεκρώσατε τα μέλη μου τα επί της γης». Να νεκρώσουμε τα μέλη μας, την πορνεία, την μοιχεία, τις ακαθαρσίες όλες, ώστε να έχουμε, λέει, ένα καλό θάνατο. Αδελφοί μου, κάποτε ο Θεός στο άψυχο σώμα του Αδάμ ακούμπησε τα χέρια του και του έδωσε την πνοή της ζωής και τον ζωντάνεψε. Κάποτε ο Θεός θα ακουμπήσει τα νεκρά σώματα όλων των ανθρώπων και θα τα αναστήσει. Κάποτε ο Χριστός ακούμπησε την κόρη του Ιαΐρου και την έδωσε ζωή, την ανέστησε. Κάποτε ο Χριστός ακούμπησε τον γιο της Χείρας στην Αΐν, τον ανέστησε. Κάποτε ο Χριστός με το λόγο του ακούμπησε τον Λάζαρο, τον τετραήμιο Λάζαρο, και τον ανέστησε.
αυτό όμως το κάποτε πρέπει να γίνει σήμερα. Επιτακτική ανάγκη σήμερα να ακουμπήσει ο Θεός, να ακουμπήσει εμάς και εμείς να ακουμπήσουμε το Θεό, που πρέπει εμείς να προηγηθούμε. Όπως λέει ο αδελφόδοτης Ιάκωβος, εγγύσατε το Θεό και εγγύει ημίν. Ακουμπήσει το Θεό και εσύ και ο Θεός θα σας ακουμπήσει. Αλλά για να μας ακουμπήσει ο Θεός πρέπει να γίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει, λέει, οι βαστάζοντες έστησαν. Αυτοί που κρατάνε τα φέρετρα, ειδικά το νέο μας σήμερα, πρέπει να σταθούν, πρέπει να σταματήσουν. Όλοι αυτοί αρκετά πλούτησαν οι έμποροι του θανάτου. Ένα δεύτερο που πρέπει να γίνει σήμερα, αδελφοί μου, είναι να ακούσουμε όλοι μας αυτό το που άκουσε ο νεκρός, το παιδί νεκρό της χείρας στην Αΐν. Νεανίσκε συλλέγω εγέρθητη. Αυτό που φύγει σήμερα ο Κύριος μας. Άνθρωπε, χριστιανέ μου, σε θανάτωσε, σε νάρκωσε η αμαρτία. Εγέρθητη, σήκω επάνω, ξύπνα να βρεις τον δρόμο σου, ξύπνα να έρθεις κοντά μου. Και το τρίτο που πρέπει να ακούσουμε, αδελφοί μου, είναι να παραδώσουμε, λέει, τα παιδιά μας ζωντανά στην Εκκλησία, ζωντανά στο Χριστό μας. Η Εκκλησία, σκοπό της Εκκλησίας, αδελφοί μου, δεν είναι να θάβει νεκρούς, αλλά είναι να διατηρεί ζωντανούς τους χριστιανούς μας. Αλλά για να υπέρθει όμως αυτό το πράγμα, θα πρέπει από τώρα να ακουμπήσουμε το Χριστό μας, να ακουμπήσουμε και εκείνος θα μας ακουμπήσει, να ζήσουμε μια ζωή χριστιανική και τότε θα ελπίζουμε με τη χάρη και το έλεος του Κυρίου μας την ημέρα εκείνη να ακούσουμε το δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβούλης κόσμου, αυτό το οποίο ελπίζουμε και προσευχόμαστε να ακούσει και η αδελφή μας η Βαρβάρα που τέτοια σήμερα το μηνός συνότης και όλοι μας να βρεθούμε στη βασιλεία των ουρανών. Αμήν.